πρώτο Borta Kids Run στην πύλη σήμερα, Κυριακή 17 Ιουνίου. Απέναντί μας έχουμε τον Άρη τον Καραμπέρη. Άρη, πώς προέκυψε η ιδέα και δύο λόγια σχετικά με τον σημερινό αγώνα, γιατί ακριβώς πρόκειται? Πρόκειται για έναν αγώνα για τα δημοτικά σχολεία, για όλα τα δημοτικά σχολεία του Δήμου Πύλης. Η ιδέα προέκυψε από το Health Project σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Όμιλο Πύλης και στη συνέχεια με τον Γυμναστικό Σύλλογο Πύλης. Πρόκειται για έναν αγώνα 1000 μέτρων, βρωμού, τρεξίματος δηλαδή για τα δημοτικά σχολεία, υπό την αιγίδα της περιφέρειας και σε άριστη συνεργασία με το Δήμο Πύλης. Θέλουμε απλά να προάγουμε την υγεία και τον αθλητισμό στο Δήμο μας. Θέλουμε να δείξουμε και να δώσουμε στα παιδάκια την ευκαιρία να ασχολούνται με τον αθλητισμό και να δείξουμε ότι η πύλη έχει ζωή. Τα παιδάκια που θα συμμετέχουν, τι ηλικίες είναι? Είναι από πρώτη μέχρι έκτη δημοτικού. Η διαδρομή που έχετε χαράξει, δώσ' μας λίγο το στίγμα, πού είναι? Η διαδρομή ξεκινάει από το Δημαρχείο, κινείται περιμετρικά της πύλης. Θα περάσει μπροστά από το γυμναστήριο Health Project, θα είναι απέναντι από την πυροσβεστική, θα στρίψει προς την αστυνομία και θα έρθει από τον πεζόδρομο ξανά πάνω στην πύλη. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό εγχείρημα, ελπίζουμε να πετύχει, να σε ευχηθούμε καλή επιτυχία. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω αν ετοιμάζει Health Project κάτι άλλο, έχεις να μας πεις? Έχουμε κάτι στα σχέδια, αλλά δεν θα ήθελα ακόμη να αποκαλύψω κάτι, αλλά κάτι ετοιμάζεται είτε για το φθινόπωρο είτε για την ερχόμενη άνοιξη. Έχει να κάνει με ορειβασία, έχει να κάνει με ποδηλασία. Έχει να κάνει με ορεινό τρέξιμο. Με ορεινό τρέξιμο. Ωραία, λοιπόν, καλή επιτυχία. Καλή συγχαρητήρια, ειδικά στον Άρη του Καραμπέρη. Και εύχομαι καλή επιτυχία, να συγχαρώ όλους τους γονείς και τα παιδιά που είναι εδώ μαζί μας σήμερα και ελπίζω το χρόνο να έχουμε μεγαλύτερη συμμετοχή όπως είπε ο Άρης και έχουμε καλή επιτυχία. Όλοι είναι νικητές σήμερα, έτσι δεν υπάρχει χαμένος, όλοι είναι νικητές. Ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Θα ήθελα και δύο λόγια από τον κύριο Βασίλη Πανάγο που είναι η ψυχή του αθλητισμού στην πύλη. Είναι ο άνθρωπος που έβαλε τον αθλητισμό, που μας έβαλε και εμάς να ασχολούμαστε με τον αθλητισμό. Είναι ο άνθρωπος που μας έδωσε όλα τα εφόδια που έχουμε σήμερα για να συνεχίσουμε και εμείς την πορεία του. Πρόσωπος του Γυμναστικού Συλλόγου. Καλημέρα και από μένα. Ιδιαίτερα συγκινημένος μπορεί να νιώθει κάποιος, ο οποίος βέβαια βλέπει αυτά τα νέα παιδιά σήμερα να αγωνίζονται με σκοπό πάνω απ' όλα την υγεία, την καλή υγεία που πρέπει να έχουμε και βεβαίως τον τρόπο ζωής τον οποίο πρέπει να επιλέξουμε και δεν είναι άλλος από τον αθλητικό τρόπο ζωής, ο οποίος θα πρέπει να ξέρουμε έχουμε πάρα πολλά και πολλαπλά ωφέλη ένας ο οποίος ασχολείται με τον αθλητισμό από την νεαρή ηλικία. Να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία. Άλλωστε όλοι σήμερα είναι οι νικητές, όπως ακούσαμε και προηγουμένως από τον κύριο Αντιδήμαρχο, και να είστε βέβαιοι ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι αγώνες στο φθινόπωρο με πολύ μεγαλύτερη διοργάνωση από όλους τους φορείς, το Δήμο Πύλης και τους συλλόγους. Σας ευχαριστώ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Καλή επιτυχία σε όλους. Μαρία, και δευτέρα τάξη με την κατηγορία των κοριτσιών και πρώτη είναι
η Κωστήρια η Αθανασία. Δεύτερη είναι η Θόδη η Ελένη. Τρίτη η Κωνσταρέλου η Διονυσία. Την απονομή καλείται να κάνει ο αντιδήμαρχος του αθλητισμού κ. Τζορτζιώτης Γιώργος. Πάρε λίγο το παιδάκι. Και πολιτισμό. Πάρε τα παιδάκια μου. Διαφύγετε που κύριε. Λέγω. Και πες, πού πάω, πού πάω. Δεν μπορώ να κάνω. Όλα Γιώργο. Αλφα και λοιπόν εντάξει είναι ο Ξαγαράς Κωνσταντίνος πρώτος. Ο Λαζογιάννης ο Νικόλαος δεύτερος. Λίγο παιδάκια πίσω. Λίγο πίσω, 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 πίσω. Την απονομή καλείται να κάνει ο πρώην αντιδήμαρχος αθλητισμού και πολιτισμού, κύριος Άρης Τζάνης. Λίγο πίσω. Μπορεί. Πρώτη Ξαγαρά Αντωνία, δεύτερη Τζίμα η Μαρίτα, τρίτη η Τσούτσια η Αγορίτσα. Την απονομή καλείται να κάνει ο εκπρόσωπος του Γυμναστικού Συλλόγου Πύλης, Βασίλης Παράβος. Με τα αγόρια. Πρώτος είναι ο Τζούρτος ο Γεώργιος, δεύτερος ο Ντούβλης ο Αριστίδης και τρίτος ο Λαζογιάννης ο Μιχάλης. Την απονομή καλείται να κάνει η κυρία Λίτσα Παλατζά, η οποία είναι και αυτή μια αρκετά μεγάλη μορφή μια στον αθλητισμό της Πύλης, που βοήθησε πολλές γενιές από παιδάκια να μπουν στον αθλητισμό και να πετύχουν σε αυτό το πράγμα. Πρώτη είναι η Σταμούλη η Δέσποινα και τρίτη είναι η Παρκίδα η Αθανασία και δεύτερη. Τρίτη δυστυχώς δεν υπήρχε στην κατηγορία αυτή.
Την απονομή καλείται να κάνει ο εκπρόσωπος του Ελληνικού Ομίλου Πύλης, κύριος Αλέξανδρος Παπαστεργίου. Έκτης Δημοτικού Σχολείου με την κατηγορία των αγοριών. Πρώτος είναι ο Ταμπάκος ο Αλέξανδρος που έκανε μια καταπληκτική κούρσα στα 1000 μέτρα. Δεύτερος είναι ο Θεοδόρου Ευάγγελος. Τρίτος ο Μπαλτίζας ο Νικόλαος. Την απονομή καλείται να κάνει ο υπαστυνόμος κύριος Γερούγκος Δημήτριος. Να ευχαριστήσουμε και για την πολύτιμη βοήθεια της αστυνομίας. Και ελπίζουμε τον χρόνο να παιδέψουμε κι άλλο την αστυνομία με μεγαλύτερη συμμετοχή. Αλέξη! Σαφώς στο Δημοτικό Σχολείο Πύλης. Ας μαζευτούν όλα τα παιδάκια εκεί στο Βάτρο. Την απονομή θα την κάνει ο κύριος Περικλής Μητροαμάτσιος, ο υπεύθυνος του καταφυγίου στο Κόζιακα. Το κύπελο σε όλα τα παιδάκια για να το σηκώσουμε όλοι μαζί παρέα. Συγχαρητήρια παιδιά, ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Ευχαριστούμε τους γονείς που είναι υπεύθυνοι, οι πραγματικά υπεύθυνοι να βάλουν τα παιδιά στον εκπαιδευτικό. Ευχαριστούμε όσους ήταν εδώ και όσους μας εμπιστεύτηκαν τα παιδιά τους.